καταστήματα είναι κλειστά. Πάντα συμβαίνει αυτό τη δεύτερη μέρα του χρόνου. Από αύριο όμως που θα ανοίξουν τα μαγαζιά, θα δούμε και στην πράξη αυτή την καινούργια κατάσταση που διαμορφώνεται με τις πλαστικές σακούλες. Βεβαίως και σήμερα μικρές επιχειρήσεις, τα delivery, τα ψητοπολία, τα αρτοπία είχαν το ζήτημα και τους καταναλωτές λίγο σαστισμένους. Ας δούμε πρώτα απ' όλα το βίντεο με την κατάσταση όπως διαμορφώνεται και μετά θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις για να σας δώσουμε τις πληροφορίες από πρώτο χέρι. Πρέπει να κάνουμε μια αναφορά ζήτα και να προγραμματίσουμε τους συντελεστές του ΦΠΑ και την περιγραφή του περιβαλλοντολογικού τέλους. Ο ειδικός κωδικός συνταμιακή μηχανή μπήκε και πλέον το κατάστημα θα χρεώνει 4 λεπτά την πλαστική σακούλα. Οι υπάλληλοι του φούρνου ενημερώνουν τους πελάτες για τη νέα προαιρετική επιβάρυνση. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Από αύριο θα πρέπει να χρεώσουμε τη σακούλα 4 λεπτά ή αλλιώς θα πρέπει να φέρετε δικές σας. Σωστό είναι. Πρέπει να γίνεται. Βάσκε υπάρξει λίγο συνείδηση από εμάς τον κόσμο να μην υπάρχει κατανάλωση σακούλες. Οι περισσότεροι καταναλωτές που επισκέφθηκαν σήμερα φούρνο, σουβλατζίδικα και ταχυφαγεία δεν έδειξαν να ευνηδιάζονται από το νέο περιβαλλοντικό τέλος που θα επιβαρύνει στο εξής την τιμή των προϊόντων αν αυτά μπαίνουν σε πλαστική σακούλα του καταστήματος. Αρκετοί δε έφερναν δικές τους τσάντες από το σπίτι. Πολύ πλαστικό και πολύ νάιλον χρησιμοποιούσαμε τόσο καιρό, οπότε καλό είναι, πολύ καλό μετά. Σας αγοράζετε ή θα φέρετε το σπίτι για το ψώνιο? Το σπίτι έχω. Έχω φασμάτινες, χάρτινες, έχω τέτοιες σακουλίτσες. Αρκετοί καταστηματάρχες από την πλευρά τους όμως φαίνεται πως δεν πρόλαβαν σήμερα, πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου, να βάλουν τον κωδικό στις ταμιακές μηχανές. Άλλοι δυσκολεύονται στην ιδέα να επιβαρύνουν πελάτες χρόνων, έστω και με 4 λεπτά, ενώ κάποιοι μας είπαν ότι θα επομισθούν οι ίδιοι την επιβάρυνση. Ήρθε μία κυρία το πρωί. Φέρνει δύο σακούλες, παίρνει μία τυρόπιτα στη μία και μία στην άλλη. Και της λέω, γιατί μου τις δίνεις σακούλες? Γιατί μου λέει, πήγα δίπλα, πήρε ένα μικρό γάλα και μου χρεώσαν 4 λεπτά. Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί εντάξει, τώρα δεν μπορούμε και όλα να τα χρεώνουμε για τη σακούλα. Θα το απορροφήσετε εσείς, δηλαδή, ναι, θα το αποδίδετε, ναι. Όταν... Ναι, ναι, εμείς θα το απορροφήσουμε εδώ σαν επιχείρηση. Κανονικά και θα συνεχίσουμε όπως λειτουργούσαμε μέσα να λειτουργούμε. Στα προϊόντα delivery, κάποιες μεγάλες αλυσίδες λανσάρουν νέες τσάντες υφασμάτινες με κόστος 2,5 ευρώ, τις οποίες ο καταναλωτής μπορεί να επαναχρησιμοποιεί ή δίνουν δωρεάν μικρές χάρτινες. Στα μικρότερα συνοικιακά καταστήματα, το τοπίο είναι ακόμα θολό. Υπάρχει περίπτωση να θέλει να αγοράσει την πάνινη που τη χρησιμοποιεί, την έχει αγορασμένη 2,50, οπότε την έχει μαζί του, κάνει τις αγορές του. Την παίρνει, φεύγει. Και στο delivery είναι χάρτινη σακούλα, μεταφέρονται εκεί τα προϊόντα και είναι χωρίς χρέωση. Δίνουμε και delivery, ε. Τι γίνεται τώρα με την πλαστική σακούλα, τη χρεώνεται? Όχι. Από το νέο μέτρο εξαιρούνται τα περίπτερα, οι λαϊκές αγορές και τα ζυγιζόμενα τρόφιμα όπως τα απορροκυπευτικά στα σούπερ μάρκετ. Σύγχυση φαίνεται πως επικρατεί και στις εταιρείες που κατασκευάζουν και πολλούν σακούλες στη χονδρική. Δεν έχει ενημερώσει επίσημα κανέναν. Είχε και το πώς θα πωλήσει. Ούτε για το πώς θα χρεώνεται, ούτε ποια καταστήματα έχουν υποχρέωση, ούτε ποια πάχη σακούλας έχουν υποχρέωση να πωλούνται. Οι πελάτες που παίρνουν τις σακούλες από μένα δεν ξέρουν πώς θα το χειριστούν το θέμα. Μας ρωτάνε εμάς. Στην Ελλάδα υπολογίζεται πως χρησιμοποιούνται 250 με 350 σακούλες το χρόνο ανά άτομο. Το ετήσιο κόστος για πλαστικές σακούλες ανά καταναλωτή θα κυμαίνεται από 10 έως 14 ευρώ για το 18 και από 24,5 έως 31,5 ευρώ για το 19, όταν η χρέωση ανά σακούλα θα ανέβει στα 9 λεπτά. Στα σούπερ μάρκετ που ανοίγουν αύριο, πρώτη μέρα μετά την αργία της πρωτοχρονιάς, αναμένεται να σημειωθούν οι μεγαλύτερες αλλαγές.